Σε καραντίνα για 14 ημέρες στις εξοχικές κατοικίες της ΕΚΣΤΑ Κανάβια. Παρά τα αυτά, παραμένει στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Το γιατί και το παρασκήνιο πίσω από αυτή την απόφαση θα μας αποκαλύψει η Γεωργία Κωνσταντίνου. Πάμε να τη συναντήσουμε στην αίθουσα σύνταξης. Γεωργία, καλώς. Με συγχωρείς. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρίνα. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τα γεγονότα, οι εξελίξεις και οι δυστοκίες, Μαρίνα, προηγήθηκαν των αναγκαίων διαρρυθμίσεων και ενεργειών που απαιτούνταν να γίνουν, ώστε ο χώρος απομόνωσης ατόμων που είχαν επαφή ή του περίγυρου των ασθενών με κορονοϊό να είναι κατάλληλος για φιλοξενία. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ, η εργασία συντήρησης στον εξοχικό συγκρότημα της ΕΚΣ, τα Κανάβια, που όπως αποκαλύψαμε προημερών και επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, θα αποτελούσε τον χώρο καραντίνας των ατόμων αυτών, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Με αποτέλεσμα το Υπουργείο να ψάχνει εναλλακτικές λύσεις για να μην βρεθούμε ενοχήρωτη πολιτεία. Όπως μας λέχθηκε, αυτός ο χώρος θα είναι μεν στα ορεινά θέρετρα, εκτός κοινοτήτων δε, ένεκα και των έντονων αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής. Μάλιστα. Και επομένως, Γεωργία, η αεροσυνοδός θα παραμείνει σε καραντίνα 14 ημερών στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Όπως ανέφερε Μαρίνα και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, προς το παρόν για τα επόμενα 24 ώρα θα μείνει στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, απομονωμένη σε δωμάτιο αρνητικής πίεσης. Ωστόσο, πληροφορίες του ΣΥΓΜΑ αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς της στο νοσοκομείο Τρόοδους. Συγκεκριμένα, γίνονται οι κατάλληλες προεργασίες, ώστε συγκεκριμένος χώρος εκτός των θαλάμων νοσηλείας να διαμορφωθεί καταλήλως. Πρόκειται για οικία εντός του χώρου του νοσοκομείου, η χρήση της οποίας ήταν για διαμονή του εκάστοτε διευθύντη του νοσοκομείου. Όπως μας λέχθηκε, η οικία είναι κλειστή για χρόνια, δεν παρέχει καν τα βασικά, δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση αλλά ούτε και θέρμανση. Οι αρμόδιοι έδιδαν από το πρωί μάχη προκειμένου να εντοπίσουν το κλειδί της εξώθυρας της οικίας, το οποίο είχε χαθεί. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το Υπουργείο Υγείας είναι σε επαφή με το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ώστε την Δευτέρα κλιμάκιο να επιθεωρήσει τον χώρο και να αρχίσει η εργασία συντήρησης, ώστε να διαμορφωθεί καταλήλως και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απομόνωση προσώπων. Μάλιστα. Τώρα, Γεωργία, έντονες ανησυχίες έχει προκαλέσει ο συναγερμός από ύποπτο κρούσμα που εντοπίστηκε στο ψευδοκράτος. Όντως, σε συναγερμό τέθηκαν οι λεγόμενες αρχές των κατεχομένων για ύποπτο κρούσμα κορονοϊού νωρίς το απόγευμα. Πρόκειται για 74χρονη μόνιμο κατοικοκατεχομένων, η οποία είχε ταξιδέψει πρόσφατα στο Ντουπάι και η οποία κατά πάσα πιθανότητα είχε έρθει σε επαφή με Ασιάτες. Η εισαγωγή της δεν έγινε με την άφηξή της στο παράνομο αεροδρόμιο της τύπου, καθώς ήδη απευθύνθηκε σε γιατρό λόγω υψηλού πυρετού. Από σήμερα πάντως νοσηλεύεται στην κατεχόμενη Λευκωσία. Τα δείγματα των εξετάσεων της έχουν ήδη σταλεί στην Άγκυρα και αναμένονται τα αποτελέσματα εντός 2 ή 3 ημερών. Εγείρονται ωστόσο, Μαρίνα, πολύ σοβαρά ερωτήματα, όπως το γιατί δεν ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα για τα οποία είχαν διαβεβαιώσει οι κατοχικές αρχές στην Τεχνική Επιτροπή κατά την άφηξή της στο παράνομο αεροδρόμιο της τύπου. Στο μεταξύ, όπως θα δούμε και σε επόμενο ρεπορτάζ, η παγκόσμια ανησυχία μέρα με τη μέρα είναι εντονότερη, Γεωργία. Η Ιταλία μετρά ήδη 2 νεκρούς και μάλιστα πρόκειται για τα 2 πρώτα θύματα που είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Ναι, όντως ο νέος κορονοϊός καλπάζει. Οι θάνατοι που καταγράφηκαν στην Ιταλία θορύβησαν τις τοπικές αρχές, οι οποίες λαμβάνουν αυστηρά μέτρα, με αποτέλεσμα να αναβληθούν 42 ποδοσφαιρικοί αγώνες. Η αναβολή αφορά σε αγώνες από την δεύτερη κατηγορία και κάτω και δικαιολογήθηκε στη βάση της απαγόρευσης συναθρήσεων στις βόρειες περιοχές της χώρας. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία Κωνσταντίνου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρίες